θα διαβάσουμε τη σελίδα 650, σελίς 650, μη κεφάλαιο και 25 εδάφιο. 40 κεφάλαιο, μη κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξίσωθη, λέγει ο Άγιος, σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε. Τι σε ποιήσε ταύτα, που εξάγουν το στράτευμα αυτών κατά ρυθμών, που ονομαστεί καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητα της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός της την εξουσία, δεν λείπει ουδέν. Γιατί λέγει Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από το Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Δεν εξου, τη η φρόνηση αυτού, δίνει ισχύ στους τονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει. Οι εκλεκτοί νέοι θέλουν η παντάπασιν, Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Θέλουν να δει με πτέρυγα society. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε αποκάμι, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε ατονίσει. Να πάμε στη σελίδα 1003, να διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 33 εδάφιο του Γιώτα Α κεφαλαίου. Γιώτα Α κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο, 33 εδάφιο. 1003 σελίδα. Ο βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως Θεού, πώς ανεξερεύνει την κρίση αυτού και η οδή αυτού και ότι τι σε το νου του Κυρίου ή τι έγινε σύμβουλο αυτού ή τις έδω και τι έδωκε τι πρώτος σε αυτόν δια να γίνει σε αυτόν ανταπόδοση, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν. Πολλές φορές στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέλφια, Βρισκόμαστε σε καταστάσεις απρόβλεπτα, επώδυνες, ανεξέλεκτες που μας οδηγούν σε μία τέλεια, θα τορμούσα να πω, απόλυτη αδυναμία. Τι σημαίνει τέλεια και απόλυτη αδυναμία, σημαίνει ότι ενώ βλέπουμε τις δυσκολίες, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σήμερα στα παιδιά του Θεού που έχουμε Κύριο, έχουμε σωτήρα, έχουμε βοηθό, έχουμε Θεό αληθινό, παντοδύναμο. Παρόλα αυτά υπάρχουν καταστάσεις και στιγμές και περίοδοι στη ζωή μας που η αδυναμία μας είναι απόλυτη, τέλεια. δεν μπορούμε πραγματικά να σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Το αποτέλεσμα, απελπισία. Απελπισία τι θα πει, χωρίς ελπίδα. Απελπισία, φόβος, αγωνία, ταραχή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος σε μια τέτοια αντίστοιχη κατάσταση που βρέθηκε απελπίστημεν και του ζήν. Και αδερφοί αγαπητοί μην νομίζετε ότι δεν θα επιτρέψει ο Θεός τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας. Ιδιαίτερα εμείς ξέρουμε ότι για την ανθρωπότητα η καιρή και για όλους μας η καιρή θα είναι κακή. Οι δυσκολίες θα είναι ανυπέρβλητες. Και αυτό το οποίο θα αντιμετωπίζουμε θα είναι αυτό που αντιμετωπίζει μία γυναίκα που πλησιάζουν οι μέρες της να γεννήσει. Πλησιάζουν οι μέρες να αποκαλυφθούν ενδόξη η του Θεού σε όλο το σύμπαν υλικό και πνευματικό σύμπαν. Μάλιστα, για να το δούμε πώς το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ σημαντικό να πάμε στο Ιτα κεφάλαιο να το διαβάσουμε μαζί σας παρακαλώ στη σελίδα 999. <coughs> Διαβάζω από το 19 εδάφιο Ιτα 19, τι περιμένουμε δηλαδή, τι γίνεται γύρω μας, γιατί όλοι οι ανθρωποί, όλοι οι ανθρωπότητες βρίσκονται σε μία μεγάλη απορία. Γίνονται πράγματα που κανείς δεν περιμένει. Τελευταία βγήκε πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχουμε να τον κρίνουμε εμείς, αλλά βγήκε ένας άνθρωπος που όλες οι μελέτες και όλα τα προγνωστικά τον είχαν αποκλείσει. Και αυτός βγήκε. Γίνονται απρόβλεπτα πράγματα. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Στο 19 εδάφιο ιτα. Mm. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως, αυτό σημαίνει, οι κτίσει όλοι, υλικά και πνευματικά σύμπαντα, οι κτίσει όλοι, προσμένει επειδή πετάχθη στη ματαιότητα οικουσίως, αλλά δια Συγγνώμη. 19. Διότι μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των νέων του Θεού. Αυτό προσμένει. Τη φανέρωση των ιών του Θεού. Όλοι οι κτήσεις. Επουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Περιμένουν τη φανέρωση των ιών του Θεού. Και εμείς αυτό πρέπει να περιμένουμε, τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Πώς, επειδή οι κτίσεις όλοι υπετάχθη εις τη ματαιότητα, κτίσεις δηλαδή είναι υποτεταγμένη στα μάτια. Δεν υπάρχει τίποτα το αληθινό στο οποίο να ελπίζει όλοι οι κτίσεις. Γιατί είναι υποτεταγμένη στη ματαιότητα. Και μάλιστα όχι με τη θέλησή της, αλλά για την αμαρτία του ανθρώπου υπετάχθη φύση. Συνέπεια της αμαρτίας είναι να είναι υποτεταγμένη όλη η κτήση στη ματαιότητα. Όμως, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς, και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και αυτή η κτήση λοιπόν, το μόνο που ελπίζει είναι αυτό που ελπίζουμε και εμείς. Καταλαβαίνετε σε τι περίοδο ζούμε. Αυτό που ελπίζει όλη η κτήση, επουράνια, επίγεια, καταχθόνια, ποια είναι αυτή, είναι αυτό που περιμένει όλη η κτήση. Να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Να αποκαλυφθεί το αποτέλεσμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού να αποκαλυφθεί το έργο του παντοδυνάμου Θεού. Όλοι οι κτήσει λοιπόν ελπίζει ότι με αυτή τη φανέρωση των ιών του Θεού θα ελευθερωθεί και οι κτήσει από τη δουλεία της φθοράς. Άρα και οι κτήσει είναι υποδουλωμένοι στη φθορά. Ποβερό αδερφοί. Όπως και τα σώματά μας, όπως και τα πάντα στη ζωή μας, είναι υποδουλωμένα στη φθορά. Όλα φθήρονται. Όλα χάνονται. Αλλά εκείνο που περιμένει οι κτήσει και εμείς διά του Ευαγγελίου είναι να φανερωθεί η δόξα των τέκνων του Θεού. Γι' αυτό είναι γέννηση. Γέννηση, γενιά. Θα γίνει μια γέννηση. Όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει γραφή. Εγεννήθη εξ Δαβίδ κατά σάρκα, απεδείχθη όμως Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει με την Ανάσταση. Και η Εκκλησία θα αποδειχθεί ότι είναι η του Θεού εν δυνάμει με την Ανάσταση. Καθώς θα γίνει η υιοθεσία, στο δούμε όμως πώς το λέει. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίση συστενάζει και συνοδύνει έως τώρα και συστενάζει και έχει τις οδύνες της εγκυμονούσης και όχι μόνο αυτή αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος του Αγίου και εμείς στενάζομεν εν εαυτής, τι περιμένουμε όμως περιμένοντας την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών. Περιμένουμε να αποκαλυφθούμε σαν παιδιά του Θεού, να υιοθετηθούμε, γιατί είμαστε η νύμφη του Χριστού, στον ουρανό θα είμαστε η του Θεού του ζώντος, θα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τώρα στον ουρανό τι υπάρχει, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, Τριάδα ομόσιο και αχώριστος. Τι υπάρχουν, άγγελοι, αρχάγγελοι, Σεραφείμ, Χερουβείμ και όλες οι δυνάμεις. Σε λίγο αλλάζουν τα πάντα στον ουρανό. Γίνεται η φοβερή τρομακτική αλλαγή. Λαμβάνει η χώρα η Ανάσταση πρώτη και ο ουρανός καλύπτεται, γεμίζει, πληρούται με πρωτότοκους ιούς του Θεού όμοιους με τον Ιησού Χριστό. Σήμερα ο μόνος άνθρωπος που υπάρχει στον ουρανό ανεστημένος είναι ο Χριστός Ιησούς ο άνθρωπος. Σε λίγο ο ουρανός θα γεμίσει. Είναι φοβερό αδερφοί. Τι φοβερή αλλαγή θα γίνει στον ουρανό. Πλήρηση μεταμόρφωσης. Σκεφτείτε έναν ουρανό με το Θεό τον Τριαδικό, με το αρνείον το εσφαγμένο που μεσητεύει και προσεύγεται στον Ρανό και αυτό είναι όλο. Άγγελοι, αρχάγγελοι, κερουβείμ, σεραφίμ δοξάζουνε αλλά περιμένουνε το μεγάλο γεγονός που ξαφνικά αφού γεμιστεί ο οίκος του Θεού στη γη αφού έρθει η στιγμή που οι ψυχές περιμένουν μαζί με τον Χριστό την Ανάσταση των νεκρών, τότε θα συμβούν δύο γεγονότα. Αφενός μεν πρώτον θα αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ και δεύτερον ταυτόχρονα θα μεταμορφωθούν οι ζώντες εν Χριστό. Και ξαφνικά όλοι θα βρεθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό και ο ουρανός θα γεμίσει από παιδιά Θεού. Φαντάζεστε αδερφοί τη δοξολογία από όλους τους αγγέλους θα γίνεται εκεί. Φαντάζεστε τι γεγονός είναι αυτό. Ο ουρανός θα γεμίσει από Υιούς Θεού, όμοιους με το Θεό. Και ξαφνικά σε όλα τα ουράνια θα αποκαλυφθεί ο γάμος του Χριστού με την ύμφη. Και εμείς τι θα είμαστε, υιοθετημένα παιδιά του Θεού, ή του Θεού, όμοιοι με το Χριστό κληρονόμη του, Χριστου, κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Χριστού, όμοι με το Χριστό. Φοβερή η αλλαγή στον ουρανό. Τρομακτικέ οι αλλαγέ στη γη. Φοβερό γεγονό, μοναδικό. Η εκπλήρωση του προκαταβολή κόσμου σχεδίου του Θεού. Τα εκείματα στον ουρανό θα πληστούν θα γεμίσει ο ουρανός με ανθρώπους, με ανθρώπους όμοιους με το Θεό. Φοβερό το γεγονός. Δεν είναι μία θεολογική άποψη αρπαγή της Εκκλησίας, θα περιμένουμε, θα αγιαστούμε. Αδερφοί, είναι δόξα. Είναι κάτι το ασύλληπτο, το μοναδικό. Μόνο ο παντοδύναμος Θεός μπορούσε να το σκεφτεί. Μόνο ο παντοδύναμος Θεός μπορούσε αφού το σκέφτηκε να το εκτελέσει. Ότι έτσι όπως μας βλέπω, άθλοι, επιδανοί, αχροί, ασήμαντοι, ξαφνικά σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμό, εν τη τα σώματά μας ολονών σε όλη την Εκκλησία τη ζώσα επί της γης και στην Εκκλησία τη θριαμβεύουσα σαφνικά θα συμβεί κάτι το μεγαλιώδες το απίστευτο οι νεκροί θα αναστηθούν ζώντες όλοι οι νεκροί θα πάρουν το σώμα του Χριστού θα αναστηθούν όπως ο Χριστός και εμείς οι ταλαιπωρημένοι οι άθλοι, οι ουτιδανοί, θα πιάσουμε φωτιά πνεύματος Αγίου. Το σώμα μας θα, έχει, θα είναι σώμα αιώνιο. Και θα φύγουμε. Και θα συναντηθούμε όλοι μαζί. Τι είναι όλοι μαζί. Οι δώδεκα μαθητές, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, η μητέρα μου, η μητέρα σου, η γιαγιά μου, η γιαγιά σου. Όλοι μαζί αλλά όχι έτσι πως ξέραμε, γιαγιά μου και η γιαγιά σου, αλλά έτσι πως θα μας μεταμορφώσει ο Θεός, ένδοξος, σε ηλικία πληρώματος Ιησού Χριστού, με ένα σώμα αιώνιο. Και αυτό δεν θα γίνει μετά από 1500 χρόνια, αδερφή. Έφθασε ο καιρός. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας είναι σημείο εσχατολογικό. Αυτά τα οποία έρχονται δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Κανένας και καλά εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Απ' τη μια μεριά την ευλογία που θα κάνει ο Θεός μέσα στον οίκον του γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος. Και την άλλη μεριά η ταλεπορία μέσα στον κόσμο. Πιστεύετε ότι εκ της συναγωγής του σατανά θα έρθουν εδώ να προσκυνήσουν τον Χριστό θα το λέει η Γραφή. Πιστεύετε, είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι τις τελευταίες ώρες θα εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο επί σάρκαν γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος του και στη γη αλλά και στον ουρανό. Πλήρης ο ουρανός πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν αδερφοί μου αγαπητοί, εάν πράγματι ζούμε τέτοιες μέρες και ζούμε τέτοιες μέρες, τι πιστεύετε ότι όταν μπαίνει μια γυναίκα και γεννάει, πιστεύετε ότι θα τραγουδάει, θα χαίρεται, θα χειροκροτάει ή θα έχει αγωνία. ή θα έχει πόνους, θα έχει φόβο. Ή θα έχει και ελπίδα ότι τελειώνουν σε λίγο όλα. Αλληλούια. Τελειώνουν. Λέει <σκοίλει> <Τελειώνε>. <σκοίλει> λίγο ακόμη, λίγο ακόμη. Έχει διαστολή, ξέρω εγώ, 25, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά. Λέει λίγο ακόμα, φεύγει, βγαίνει το μωρό. Ε, αυτό μου που θέλω να σας πω. Λίγο ακόμα, αδερφή. <σκοίλει> βγαίνει το μωρό. <σκοίλει> βγαίνει το μωρό. Και το μωρό είναι η νύμφη, η εκκλησία. Εσύ. Κι εγώ, βγαίνει το μωρό. Μην κοιτά του πόνου. Ξέρετε τι λέει η γυναίκα μου όταν λέει: Πονάει, θα ξεχαστούν αυτά. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνο, δεν θα υπάρχει δίληψη, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει τίποτα. Εκεί θα υπάρχει μόνο αιώνια δοξολογία, εξουσία, δύναμη. Βασιλεία αιώνια. Λίγο ακόμα αδερφή τόσο δά, λίγο ακόμα, ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Λίγο ακόμα, πες αμήν αδερφέ, λίγο ακόμα, πες αμήν αδερφέ, λίγο ακόμα αδερφή, λίγο ακόμα. Αλλά μέχρι το λίγο το ακόμα θα δουν πολλά τα μάτια μας. Πολλά τα μάτια μας. Θα ακούσουν πολλά τα αυτιά μας. Θα ζήσουμε πολλά παράξενα, περίεργα, ευλογημένα, άγια, ένδοξα. Αλληλούια. Έχω πολύ χαρά σήμερα. Γιατί πλημμύρισε ο Θεός την καρδιά μου με χαρά, γιατί σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Σε λίγο, με τη χάρη του Χριστού, θα είμαστε στο γάμο του αρνίου νύμφη. Όχι φίλοι του νύμφιου, νύμφη. Αλληλούια όμως μέχρι τότε πόνος, αγωνία, φόβος, θλίψη και η νύμφη θα λέει η οδός μου είναι κρυμμένη από το Θεό, δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει, δεν με βλέπει. Με ξέχασε. Δεν με βλέπει και οι κρίσεις μου, η δικαιοσύνη του Θεού παραμελείται και δεν ενδιαφέρεται και για μένα. Αυτή είναι η καρδιά, η απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό ο Θεός μας τα λέει πριν γίνουνε, για να πιστέψουμε όταν γίνουνε. Και να πούμε δόξα Κύριε. Αλληλούια Κύριε μου. Μην πεις ποτέ αδερφέ, με ξέχασε ο Κύριος. Δεν με βλέπει. Δεν ενδιαφέρεται για μένα. Να λες, ο Θεός με αγαπάει. Γιατί σε αγαπάει και τόσο πολύ σε αγάπησε που έστειλε τον Χριστό στη ζωή σου. Θυσία. Και ο Θεός λυπάται και παραπονιέται. Γιατί γκρινιάζεις. Γιατί λες δεν σε βλέπω. Γιατί λες δεν σε προσέχω. Γιατί λες δεν ενδιαφέρομαι για σένα με ποιον με εξομοιώνεις και με ποιον με εξισώνεις. Ένα άνθρωπος μπορεί πράγματι να μας ξεχάσει. Μπορεί να σε ξεχάσει και η μάνα σου και ο πατέρας σου. Μπορεί να σε ξεχάσει και ο άντρας σου και η γυναίκα σου. Μπορεί να σε ξεχάσουν και τα παιδιά σου. Μπορεί να σε ξεχάσουν και οι αδελφοί σου. Γιατί έχουν τα δικά τους προβλήματα. Κάθε ένας έχει το δικό του δρόμο, το δικό του πόνο, μην παραπονιέσαι. Μην παραπονιέσαι. Μην λες με ξέχασε, σε μένα δεν έχει κάνει τίποτα ο Θεός. Λίγο ακόμη και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Αμήν. Λίγο ακόμη και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Ανεξιχνίαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι οι βουλέ του Κυρίου. Ανεξερεύνητη η οδή, Μπορείς να, εξουσι... να τις βουλές του Θεού. Δεν μπορείς να πεις γιατί το έκανα αυτό. Γιατί δεν ενδιαφέρεται για μένα. Γιατί δεν ασχολείται με μένα. Γιατί με ξέχασε. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ματαιότητες αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σε αγαπάει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοντά σου. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνει θαυμαστά. Τώρα όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση του ονειδισμού, της πορυφρόνησης, της παρεξήγησης, της κακίας, του θυμού, της απογοήτευσης, της απελπισίας, έρχεται ο Θεός να μας φανερώσει μία μοναδική οδό που θα μας πάει πιο εύκολα, πιο γρήγορα, στη γέννα τη μεγάλη. Ξέρετε πώς το λέει, πώς το λένε οι άνθρωποι. Επισκληρίδιο. <Κι> Αν λέει για πονάει. Η γένα εύκολη. Μα αναπνοέ και τέτοια. Αυτά είναι ανθρώπινα, έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν γλιτώνει από του πόνου δεν γλιτώνεις σαν την ταλαιπωρία. Ανώδυνος τοκετός, μπα, που τον βρήκες. Ανώδυνος τοκετός, έχεις δει πολλούς ανώδυνους τοκετούς. Μόνο αν κάνει χάρη ο Θεός. Δεν το λέω τώρα για να φοβηθεί η αδερφή μας πνέγκυρος. <laughs> <laughs> Γιατί δεν το λέω. Θα πω και αυτό. Γιατί μία... Μία κόρη μου φοβότανε στη γέννα και έτσι λέω να σου πω. στον Κύριο και πες το εσύ πήρε πάνω στο σταυρό όλους τους πόνους. Δεν μπορείς να πάρεις τους πόνους της γέννας. Και το πίστεψε. και πήγε. Και όταν γέννησε μου λέει, παπά δεν κατάλαβα τίποτα. Χλουπ και βγήκε. το αδερφή. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι ποιον εμπιστεύεσαι. Πάγουμε να βρούμε τους καλούς γιατρούς, την καλή μαμή, ξέρω εγώ όλα τα πάντα, πράγματι. Αλλά υπάρχει αδερφή ένας δρόμος μοναδικός, ένας πραγματικά ανώδυνος στο κετός. Λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός που δίνει ισχύ στους τονισμένους. Μήπως είσαι ατονισμένος, δίνει δύναμη στους αδυνάτους. Μήπως είσαι αδύνατος, όχι μήπως νομίζεις. Είμαστε. Είμαστε και ατονισμένοι και αδύνατοι. Αυτό είναι που δίνει ισχύ στους ατονισμένους, αυτό είναι που δίνει δύναμη στους αδυνάτους. Αντίθετα δε, μέσα στον κόσμο, οι νέοι ή οι ισχυροί θα τονίσουν που στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, στις δυνάμεις ανθρώπινες, θα τονίσουν, θα αποκάμουνε. Και ακόμη οι πιο εκλεκτοί, ισχυροί, δυνατοί, γυμνασμένοι νέοι, αυτοί είναι που θα δυνατήσουν επαντάπαση. Μην βλέπεις τον εαυτό σου πολύ αδύνατο. Ο Παύλος λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Μην απογοητεύεσαι γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μην βλέπεις τον εαυτό σου πολύ δυνατό. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, αδερφοί. Να προσμένουμε τον Κύριο. Τι θα πει προσμένω τον Κύριο. Ελπίζω στον Κύριο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κακό που έρχεται, που ζούμε και που θα ζούμε ακόμη πιο πολύ. Και ακόμη πιο πολύ. Και ακόμη πιο πολύ. Είναι οι οδύνες εγκυμονούσεις. Ο δρόμος της ελευθερίας είναι να ελπίζουμε μόνο στο Χριστό. Τι θα πει ελπίζω στο Χριστό. Αφού δεν γίνεται τίποτα. Αφού δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μωρέ να ελπίζεις στο Χριστό. Μα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Δηλαδή, κάποτε είχα ακούσει ένα κήρυγμα και από τότε το κάνω όταν βρίσκομαι σε αδυναμία, δεν λέω τώρα τι θα κάνω. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά λέω τώρα να δω τι θα κάνεις εσύ, Κύριε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα να δω εσύ τι θα κάνεις, Κύριε. Τι θα κάνεις με μένα, τι θα κάνεις με την οικογένειά μου, τι θα κάνεις με τη γυναίκα μου, τι θα κάνεις με τα παιδιά μου, τι θα κάνεις με τα αδέρφια μου, τι θα κάνεις στην εκκλησία, να δω εσύ, Κύριε, τι θα κάνεις τώρα. Αλλά να δω εσύ, εσύ κύριε τα κάνεις, δεν το λέω. Με απελπισία, με απόγνωση. Λέω με ελπίδα. Γιατί ξέρω και η ελπίδα μου είναι βεβαία και ασφαλής, ότι ο Θεός όμως στον εαυτό του υπέρ εμού. Δεν είναι μόνο ότι μου λέει. Ορκίζομαι, μου λέει. Μου λέει, μου λέει, σου λέει ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι εγώ ευλογών σένα θα σε ευλογήσω. Πληθύνων εσένα θα σε πληθύνω. Αυτή να είναι η ελπίδα σου. Βέβαια και ασφαλής, η οποία αυτή η ελπίδα φεύγει από σένα σαν άγκυρα της ψυχής σου και πάει και σκαλώνει πάνω στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Και εσύ κρατιέσαι με αυτή την ελπίδα στερεωμένος αμετακίνητος στο θρόνο της Χάριτος του Θεού. Και έρχονται τα κύματα, έρχονται οι δυσκολίες, έρχονται. Εγώ που κοιτάω, στην, στην ελπίδα, στην άγκυρα της ψυχής μου. Εκεί κοιτάω. Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι καταστάσεις είναι εναντίον μας. Θα μας φέρουν απογοήτευση. Ένα μόνο είναι υπέρ μας. Ακούστε το σας παρακαλώ αδερφοί. Όλα είναι εναντίον σου. Γιατί όλοι οι φύσεις, οι κτίσεις κοίτα εν το πονηρό. Και ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Όλα γύρω μας είναι εναντίον μας. Αλλά δόξα στο Θεό υπέρ μας είναι Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι Αυτός που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που είναι υπέρ σου και Αυτός είναι ο Χριστός, πού ελπίζεις. Πού να ελπίσω. Σε Αυτόν που σου λέει και πολλές φορές δακρύζουν τα μάτια μας και πολλές φορές χτυπάει η καρδιά μας. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Και πολλές φορές αγωνία πλημμυρίζει τη ζωή μας. Τι θα κάνω. Και πολλές φορές τα βάζουμε και τον εαυτό μας. Έμπλεξα εγώ φταίω. Χθε φταίω. Εγώ φταίω. Πώς έμπλεξα έτσι. Ποιος θα με ξεμπλέξει τώρα. Τι θα γίνει τώρα. Τέλειωσα. Όλα είναι εναντίον μου. Κανείς δεν υπέρ. Μόνος μου έμεινα. Ένας είναι μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός. Το πιστεύεις και αν ο Χριστός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου. Και αν ο Χριστός είναι υπέρ σου, τι είναι αδύνατον και τι πρόκειται να κάνει αυτός που σε αγαπάει και είναι υπέρ σου, τι μπορεί να κάνει. Θαυμάσια, μεγάλη, απρόβλεπτα. Για ένα τελευταίο. Αδελφοί, μη σκεφτούμε ποτέ ότι είμαστε μόνοι μας. Ότι είσαι μόνος σου. Μοιάζει να είσαι μόνος σου. Μοιάζει να έχουν φύγει όλοι, να σε έχουν εγκαταλείψει όλοι. Να σε έχουν προδώσει όλοι. Ή να νομίζεις. Ή να κατάντησες μόνος σου ή μόνοι σου. Με φταξίματα δικά σου, με φταξίματα των άλλων. Μπορεί να είσαι ένας κάλαμος συντετριμένος, κλωτσιμένος, σπασμένος. Μέσα σου όλη την καλαμιά, ένα καλαμάκι αδύνατο, πεσμένο μπρούμου τα κάτω. Δεν μπορεί να σηκωθεί μόνο του. Και όταν πέφτουμε δεν είναι εύκολο να σηκωθούμε. Εάν είσαι κάλαμος συντεθλασμένος, για θυμίσου τι λέει ο Χριστός, δεν θα αφήσω κάλαμο συντεθλασμένο. Θα τον σηκώσω, θα τον στερεώσω, θα, τον, θα του βάλω ό,τι χρειάζεται για να στέκεται και θα τον ευλογήσω. Μήπως αισθάνεσαι λοιπόν εγκαταλαλημένη, εγκαταλελειμμένος. Μήπως αισθάνεσαι ότι έφυγε εντελώ η δύναμή σου. Πάει τέλειωσα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λινάριων καπνίζων, ο Κύριος δεν θα αφήσει να σβήσει. Και όταν καμιά φορά ερχόμαστε σε αυτές τις στιγμές της μοναξιάς, εν μέσω τόσου των αγαθών, εν μέσω τόσων πολλών αδελφών, όπως η γυναίκα που γεννάει σε ένα κρεβάτι μόνη της, τότε δεν αφήνουν τα άντρα, κανέναν δίπλα, μόνη της, εκείνη η στιγμή της μοναξιάς να σκεφτούμε ότι είναι το δώρο του Θεού σε μας. Μας, έκανε, μας, κάνει ένα δώρο ο Θεός. Είσαι μόνη σου, είσαι μόνος σου. Δώρο Θεού είναι. χάρη Θεού είναι αυτό. Για να έλθεις σε Αυτόν. Να σκεφτείς με σοβαρότητα. Να δεις τα λάθη σου. Τα λάθη σου να δεις τις αμαρτίες σου. Αυτή η μοναξιά είναι μοναξιά ταπείνωσης. Αυτή η μοναξιά είναι μοναξιά απόγνωσης. Αυτή η μοναξιά είναι δώρο Θεού. Σκέψου, προσευχήσου, προσευχήσου και σκέψου. Και φέρε όλα τα ζητήματά σου σε αυτόν που δεν σε έχει αφήσει ποτέ, ούτε θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Πες του τα. Πες του, γράφτου τα. Μην αφήνεις την καρδιά σου να, να θέλει και το μυαλό σου να σκέφτεται άλλα πράγματα. Να φέρεις το μυαλό σου να σκέφτεται μόνο τον Χριστό και την μεγάλη σου αποτυχημένη ζωή. Αυτό είναι φοβερό, αλλά θέλω ο Θεός να μας το δώσει να το καταλάβουμε όταν φτάνουμε σε περίοδο μοναξιάς, να καταλάβουμε ότι είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό θα πει ταπείνωση. Απέτυχα, Κύριε. Απέτυχα σαν χριστιανός. Απέτυχα σαν αδελφός. Απέτυχα σαν πατέρας. Απέτυχα σαν μητέρα. Απέτυχα. Αυτό είναι δώρο Θεού. Τώρα, Κύριε, που εγώ απέτυχα τώρα αφήνω τα πάντα σε σένα για να πετύχεις κατά πάντα στη δική μου τη ζωή. Τώρα παραδίνομαι, αφήνω τα πάντα. Τώρα δεν κάνω τίποτα άλλο, αλλά μόνο σε προσμένω. Τώρα μόνο σε σένα ελπίζω, δεν έχω άλλη ελπίδα. Απέτυχα. Δεν μπόρεσα και δεν μπορώ και δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Και ό,τι κάνω δεν μου βγαίνει. Και ό,τι κάνω είναι στραβό. Και ό,τι νομίζω ότι είναι καλό, οι άλλοι το θεωρούν λάθο. Γιατί, χάρη Θεού. Απέτυχα, κύριε. Εδώ θεράπευα όλους τους ανθρώπους που εν το όνομα Τίσου και τώρα αυτός ο άγγελος σατάν με ραπίζει. Προσευχήθηκα μια φορά, απέτυχα. Προσευχήθηκα δεύτερη φορά, απέτυχα. Προσευχήθηκα τρίτη φορά, μα δεν με ακούς. Μα δεν ενδιαφέρεσαι για μένα. Ξέρεις ποιος είμαι, δεν το είπε ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος είναι. Μα δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου. Δεν βλέπεις την ταλαιπωρία μου. Και τι περιμένει να ακούσει. Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Δεν το είπε τέτοιο πράγμα. Λέει, αυτό που ζεις είναι η χάρη μου. Η χάρη μου είναι αυτό που ζεις. Γιατί αν πάρω αυτή τη χάρη, τότε χάθηκες χάθηκες. Θα σε ψάχνω και δεν θα σε βρίσκω. Χάρις είναι. Και τελειώνοντας, όλη η ζωή μας αδερφοί είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Το πιστεύεις. Όλη η ζωή. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε να εξελίσσεται η χάρη του Θεού, εις δόξαν Θεού. Και ο μόνος τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο οι προσμένοντες και οι ελπίζοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή του. Θα κάνουν θα τους ξανάρχεται. Θα χάνουν, θα τους ξαναδίνει ο Θεός. Θα χάνουν, θα ξαναδίνει ο Θεός. Θα ανανεώνεται η δύναμή τους. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, όχι, και αυτό είναι το φοβερό αδερφοί, όχι να κάνει ο Θεός αυτό που θέλουμε. Δεν θα το κάνει ποτέ να κάνει ο Θεός αυτό που έχει προγραμματίσει για μας. Όποιο και να είναι, ό,τι και να είναι, είναι το τέλειο. Εάν θε, νομίζεις και πιστεύεις ότι θα αναγκάσεις, θα εκβιάσεις, θα παρακαλέσεις, θα ζητήσεις το Θεό να κάνει αυτό που θέλεις, θα είσαι πάντοτε απογοητευμένος και απογοητευμένη, απελπισμένος και απελπισμένη. Γιατί δεν προσμένει τον Κύριο, προσμένει να εκπληρωθούν οι απόψεις σου. Μέχρι λοιπόν να έρθεις στον εαυτό σου και να πεις Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, το σον θέλημα. Όχι το εμών, το σον θέλημα. Τότε θα έρθουν οι άγγελοι να σε παρηγορήσουν και τότε μπαίνεις στο δρόμο της θυσίας και της δόξας. Δεν έρχεται δόξα αν δεν προηγηθεί θυσία. Τα προπορεύεται της δόξης. Και δεν είναι για να παίξουμε αδερφοί. Δεν παίζουμε την εκκλησία, δεν παίζουμε το χριστιανό. Δεν παίζουμε το παιδί του Θεού. Κατά είμαστε παιδιά Θεού. Αλλά να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά Θεού. Να ζούμε σαν παιδιά Θεού. Και το παιδί του Θεού έχει ένα νόμο πνευματικό όχι το δικό μου θέλημα Κύριε στη ζωή μου το δικό σου θέλημα νόμος, απαράβατος ούτε ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν ξέφυγε από αυτό το νόμο κανένας δεν ξεφέρει όσο λέμε Κύριε το δικό μου θέλημα ο Θεός λέει όχι όχι όταν μάθεις και λες όχι πεις και λες, Κύριε, όχι όπως εγώ νομίζω, ούτε όπως εγώ θέλω, ούτε όπως εγώ εμένα μ' αρέσει, αλλά το δικό σου θέλημα, τότε επεμβαίνει ο Θεός και κάνει μεγαλία. Μεγαλία, αλλά πρέπει να προηγηθεί η ειρήνη του Θεού στη ζωή. Πρέπει να έρθει η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν πρέπει η καρδιά μας να είναι μαύρη και άραχνη, γεμάτη, συναισθήματα, κακίες, θυμούς, αγανακτήσεις. Δεν... δεν θα έρθει ο Θεός. Όσο και να τον περιμένεις δεν θα έρθει. Μόνο όταν ελευθερωθεί η καρδιά σου και έρθει ο Θεός της ειρήνης, τότε θα δεις δυνατό τον εξυπλωμένο βραχίωνα του Κυρίου. Τι να κάνουμε. Βρήκαμε χάρη και μας ονόμασε παιδιά Του και έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Πρέπει να ζούμε σαν παιδιά Θεού, για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού. Εάν δεν ζούμε σαν παιδιά Θεού, θα απολαμβάνουμε την ταλαιπωρία των παιδιών του Θεού. Και είναι στα χέρια μας. Στα χέρια μας είναι να πούμε αυτό το απλό. Κύριε, καταδικάζω ό,τι έχω μες στην καρδιά μου, δεν σ' αρέσει. Τα βγάζω όλα έξω. Σαν τον οικοδεσπότη που βγάζει όλα από, τα, από το σπίτι του έξω και περιμένει από τον κύριο να του το γεμίσει με τα δικά του πράγματα. Την παλιατζούρα τη δική μου θα κρατήσω σπίτι. Θα μου φέρει τα καινούρια, τα δικά του το αιώνια μέσα στην καρδιά μου. Και θα το κάνει και θέλει να το κάνει. Εσύ και εγώ είναι το πρόβλημα. Θέλουμε αλλά όχι όπως εμείς θέλουμε, όπως αυτός. Αμήν.